περιστοιχισμένος από αστυνομικούς και με τον πατέρα του θύματος να περιμένει έξω από το δικαστικό μέγαρο για να τον αντικρίσει, ο 22χρονος καταζητούμενος φτάνει στο δικαστικό μέγαρο για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος θα ασκήσει όλα του τα δικαιώματα, θα εξαντλήσει όλες τις υπερασπιστικές του δυνατότητες και θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του όπως πρέπει. Αλλά πάνω απ' όλα θα σεβόμαστε την οικογένεια και θα σεβόμαστε και το θύμα το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή την προσπάθειά του σε κάποιο νοσοκομείο και που ευχόμαστε τον ταχύτερο να είναι στο σπίτι του. Στη διάρκεια της νύχτας, ο πατέρας του είχε παραδώσει τελικά στους αστυνομικούς και το όπλο στυλό με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε το θύμα στο κεφάλι. Υπέδειξε το σημείο στο οποίο το είχε πετάξει πανικόβλητος κατά τη φυγή του και στην κατάσταση ψυχολογική που ήταν, φυσικό ήταν. Και βεβαίως πήγε ο πατέρας του σε κάποιες μέρες στα Καλαμίας, λέει, εκεί πριν από το κτέο Ηρακλείου, όπου το κτέο Τυμπακίου, όπου πράγματι το εντόπισε σε μισή ώρα περίπου ψάξιμο, το βρήκαν τελικά και το έφεραν και το παρέδωσαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον συνήγορό του Διονύση Βέρα, ο 22χρονος ζήτησε με δάκρυα συγγνώμη για το σοβαρό τραυματισμό του 29χρονου φοιτητή, ευχόμενος να αποκατασταθεί η υγεία του. Όταν έχεις ένα παιδί στο νοσοκομείο που δίνει τη μάχη του για τη ζωή του, έτσι, το ότι κλαίει ένας κατηγορούμενος και ζητάει συγγνώμη και ότι έχει μετανιώσει, αυτό νομίζω ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα και δεν αξίζει καν να το αναφέρουμε. Έτσι. Εκείνο που προέχει είναι ότι ένα άλλο παιδί είναι στο νοσοκομείο και κάνει μια προσπάθεια για να μείνει στη ζωή και με τον καλύτερο τρόπο και να ανακτήσει την υγεία του. Εμένα αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και το δάκρυ του κατηγορουμένου και τα αναφιλητά του και όλα του τα λόγια, τα πραγματικά τα πονετικά λόγια κτλ. Έχουν την αξία τους, αλλά όχι σε αυτό το στάδιο, όχι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ζητήθηκε προθεσμία προκειμένου η υπεράσπιση να εξετάσει με τη συνδρομή τεχνικού συμβούλου τα βίντεο που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Φαίνεται να υπάρχει μια διαδικασία, μια εμπλοκή, διαδικασία εμπλοκής πριν από το κρίσιμο σημείο του πυροβολισμού. Αυτά όλα δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσουμε έτσι. Οι τεχνικοί μας σύμβουλοι θα μας αναλύσουν ένα προς ένα τα σημεία αυτά. Ο κύριος Βέρας κάνει λόγο για καυγά που είχε προηγηθεί του πυροβολισμού, παραπέμποντας τα στοιχεία που θα παρουσιάσει ο κατηγορούμενος στην απολογία του. Για ανέτεια επίθεση στον άτυχο φοιτητή είχε κάνει λόγο μιλώντας στην Κρήτη TV ο πατέρας του Νίκου Φανουράκη, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για το πρωτοφανές περιστατικό που έχει σοκάρει και διχάσει την τοπική κοινωνία. Δεν υπέκυψε σημαγέστος και πλέξανε να το εκτελέσουν μια σφαίρα στο κεφάλι. Δεν το έχουν ακουμπήσει καν, δεν ξέρω, Γεωργία, δεν ξέρω. Ας είναι καλά όλος ο κόσμος, από που μου έχει συμπαρασταθεί, γιατί δεν έχει βρεθεί ένας να με πάρει τηλέφωνο και να μην με συλληπάται από τα βάθη της καρδιάς του. Ο θυμός μου μετατρέπεται σε κλάμα, δεν έχω κλάψει από τα νέπνα από τη μάνα μου γάλα. Και έχω σπάσει, έχω διαλύσει. Φαντάσαι μια μάνα που έχει τέτοιο ένα γιο να στέκει στην αρχή 15 μέρες. Η κόρη μου κλαίει μέρα νύχτα. Η γυναίκα με έχει πέσει 30 φορές χάμε και τη σκόνω. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο 22χρονος επέστρεψε και πάλι στα κρατητήρια, καθώς αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.